Φρένο επιχειρεί να βάλει στις παραβάσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εις βάρος των εργαζομένων τους, το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, με τη στήριξη της περιφέρειας, με χμή των εργασιακών μεσαίων να αποβιώνουν αρκετοί εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της σεζόν, με τις καταγγελίες να πέφτουν βροχή. Δεν υπάρχει πραγματικά μέρα να μην έχουμε καταγγελίες στο Σωματείο μας όσον αφορά για τις συνθήκες εργασίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Υπάρχουν λοιπόν εργαζόμενοι που καλύβουν 2 και 3 θέσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων που έφυγαν από διάφορα ξενοδοχεία επειδή στις συνθήκες εργασίας δεν ήταν όπως θα έπρεπε να είναι και αυτή τη στιγμή σε αυτά τα ξενοδοχεία υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε εργαζόμενους που δεν τηρείται η συλλογική σύμβαση και δίνουν αμοιβές υποδιέστερες από αυτές προβλέπονται. Εμείς λοιπόν όλα αυτά, πέρα ότι που τα καταγράφουμε, γίνονται και οι ελέγχοι στο αμέτρητο δυνατοτήτων από τους ελεκτικούς μηχανισμούς, που το σώστε αυτά όλα που εμείς καταγγέλουμε καταγράφονται μέσα από τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Η υπογραφή της τοπικής συλλογικής σύμβασης μπορεί να έδωσε κίνητρα στους εργαζομένους για να απασχοληθούν στις τοπικές επιχειρήσεις, αλλά σε αρκετές ακόμα επιχειρήσεις εκλείπει εργατικό δυναμικό και ιδιαίτερα σε αυτές που δεν προσφέρουν σωστές εργασιακές συνθήκες στους εργαζομένους. Ήδη έχει αναρτηθεί στα social media. Επίσης έχει ήδη μοιραστεί μέσω email που έχουμε εμείς σαν Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων, που έχουμε αρκετές χιλιάδες email και το έχουμε ήδη διακινήσει. Εκεί λοιπόν μπορούν οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν με ειλικρίνεια πάνω απ' όλα, να αφιερώσουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους, που το ώστε πραγματικά να ακουστεί η φωνή τους και να μετρήσει η γνώμη τους. Στόχος της μελέτης και της καταγραφής των εργασιακών συνθήκων αποτελεί ανάλυση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να εκπονηθεί πρόταση για θεσμοθέτηση κριτηρίων αναειδικότητα και ανακατηγορία καταλυμάτων με ωφέλη για τους υπαλλήλους, τα ξενοδοχεία αλλά και την τοπική κοινωνία. Η διατήρηση της ανωνυμίας του ερευνόμενου εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει τα βέλτιστα αποτελέσματα, καθώς δεν είναι λίγοι οι υπάλληλοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσμενείς εργασιακές συνθήκες και υπό τον φόβο μιας απόλυσης δεν τις καταγγέλουν.